Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της απαγωγής των δύο Μητροπολιτών στη Συρία, καθώς παρά τα όσα δημοσιεύτηκαν από ξένα μέσα ενημέρωσης περί απελευθέρωσής τους, το Υπουργείο Εξωτερικών το διέψευσε, επισημένοντας με ανακοίνωση ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Περισσότερα από τη Χριστίνα Καλοκύρη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Την είδηση μετέδωσε ένα γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο την πήρε από μια χριστιανική οργάνωση της περιοχής. Αυτή δηλαδή την στείλανε στο γαλλικό πρακτορείο. Και μάλιστα αυτό συνέβη χθες το απόγευμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δει κανείς τους δύο Μητροπολίτες, ούτε και έχει επικοινωνήσει μαζί τους. Να σας πω ότι ο Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος, αλλά και ο Συνορθόδοξος Ιωάννα Ιμπραχήμ, εξακολουθούν να αγνοούνται και επισήμως, καθώς όπως είπε και εσύ, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσημα πως για οποιοδήποτε επιβεβαιωμένη εξέλιξη θα βγάλει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Στενοί συνεργάτες τώρα των δύο Μητροπολιτών εξέφρασαν τους φόβους και την αγωνία τους και επεσήμαναν πως ίσως οι τρομοκράτες, οι οποίοι φέρεται πως είναι Τσετσένοι, άφησαν να διαρρεύσει αυτή η είδηση για να κερδίσουν χρόνο. Χριστίνα, να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η περιοχή είναι περιοχή μάχης. Γίνονται σφοδρές κρίξεις, πέφτουν πυροβολισμοί. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το να έχουμε ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τους δύο Μητροπολίτες, αλλά και για τις έρευνες, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο, γιατί στην περιοχή επικρατεί χάος, όπως είπες και εσύ, και ο εντοπισμός των δύο απαχθέντων γίνεται δυσκολότερος. Μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αλ Μίγκ ξέσπασαν για πρώτη φορά βίαιες συγκρούσεις. Οι αντάρτες που πολιορκούσαν το αεροδρόμιο εδώ και ένα μήνα κατάφεραν να εισβάλλουν στους εγκαταστάσεις του, που είναι ένα από τα βασικά προπύργια του Συριακού στρατού στο βορρά. Γιώργο. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.